ανακοινώσεις, αλλά υποθέτω ότι μετά την ανακοίνωση της έκτακτης συνόδου κορυφής για τη Δευτέρα, που είναι ένα θετικό γεγονός γιατί ανοίγει το δρόμο για μια λύση στο ελληνικό πρόβλημα σε επίπεδο κορυφής, όπως εξ αρχής διεκδικούσε η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει σήμερα για να διασφαλίσει ότι όλες αυτές οι ώρες μέχρι και τη Δευτέρα θα κυλήσουν σε κλίμα σταθερότητας, επιτρέποντας την ολοκλήρωση αυτής της διαπραγμάτευσης με τον αμοιβαίο ρεαλισμό που επιβάλλει το κοινό συμφέρον όλων των πλευρών να βρεθεί λύση. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Παπαδημούλη, πάνω στα όσα διαβάζουμε, ακούμε, τα ακούει ο κόσμος, αυτό είναι το ζητούμενο. Είχαμε εχθές αυτή την διαρροή που ήρθε από το Reuters, ότι δηλαδή αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωνε ότι τη Δευτέρα ενδεχομένως να είναι κλειστές οι ελληνικές τράπεζες. Και ήρθε μετά. Κυρία Μπουσού, ήρθε, ναι, θέλω να παραθέσω όλα. Θέλω να παραθέσω όλα όσα ακούσαμε για να μας απαντήσετε ολοκληρωμένα. Από την άλλη, ακούσαμε ότι ζητάμε από τον ELA να αυξήσει και να ενισχύσει τη ρευστότητα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εκροή καταθέσεων. Ενδεικτική, η χθεσινή ημέρα έφυγε ένα δις από τις ελληνικές τράπεζες, περίπου 2,5 κοντά στα 3 μόνο αυτήν την εβδομάδα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή διαβάζουμε, ακούμε, επειδή πληροφορούμαστε πολλά, υπάρχει ανησυχία. Οπότε, βεβαίως, να σας δώσω τον χρόνο να μας απαντήσετε. Ναι, όσα αναφέρατε, διαψεύστηκαν χθες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισήμως. Θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα σε αυτούς που μας ακούν και να επικαλεστώ και ένα στοιχείο. Το μήνυμα είναι ότι το εμπόριο του φόβου και της κινδυνολογίας θα διαψευστεί. Η ελληνική κυβέρνηση συζητά σοβαρά, διαπραγματεύεται, έχει μυαλό στο κεφάλι της και ο στόχος μας είναι μια λύση, μια συμφωνία που να εξασφαλίζει την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, αλλά να δίνει και τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί. Και το στοιχείο που σας υποσχέθηκα. Οι διαρροές καταθέσεων τον Ιούνιο του 2012 ήταν διπλάσιες από τις σημερινές. Επομένως, όποιος νοιάζεται για τη χώρα του, για την αξιοπρέπειά της, για την οικονομία μας, για την κοινωνία μας και για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, πρέπει να φροντίζει διαπράξεων και παραλήψεων να μην τροφοδοτείται κινδυνολογία. Όταν έχουμε μια διάψευση της Κεντρικής Τράπεζας επισήμως σε αυτή τη διαρροή, η υπερπροβολή της διαρροής και όχι της διάψευσης δεν νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα στην συμφωνία, κύριε Παπαδημούλη, και βεβαίως φανταζόμαστε θα είναι και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του περιεχομένου που θα τεθεί στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη Δευτέρα. Τι επιδιώκουμε εμείς ως ελληνική πλευρά για το ζήτημα του χρέους. Και τι εννοώ. Εννοώ ζητάμε μία δήλωση δέσμευση που μας θυμίζει τον Νοέμβριο του 2012 ή ζητάμε κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω στο χρέος, μία πιο συγκεκριμένη διατύπωση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Ζητάμε την σαφέστερη δυνατή δέσμευση ότι στο θέμα αυτό θα δοθεί μια λύση που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανασάνει και να αναπτυχθεί και να καταστήσει το χρέος της βιώσιμο. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το φωνάζει αυτό. Το δημόσιο χρέος έχει ανέβει από το 125% στο 180% του ΑΕΠ. Δεν υπάρχει οικονομολόγος στον κόσμο που να ισχυρίζεται ότι είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, κυρία Μπουσδούκου, είναι ότι μέχρι την Σύνοδο Κορυφής μεσολαβούν 3-24 ώρα και κάτι και γίνεται ήδη εντατική προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές που δεν είναι τεράστιες πια μετά από αρκετή προσπάθεια συζητήσεων. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι γεφυρώσιμες,
είναι αναντίστοιχες με τη ρητορική που αναπτύσσεται στην κορύφωση αυτής της διαπραγμάτευσης, και για να υπάρξει συμφωνία χρειάζεται ρεαλισμός, γερό στομάχι, ψυχρό μυαλό και αίσθηση δημοσίου συμφέροντος από όλες τις πλευρές. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ο εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ σήμερα το πρωί δεν έστειλε κανένα σήμα κινδυνολογίας, αλλά αντίθετα είπε ότι η καγκελάριος Μέρκελ είναι διατεθειμένη να διαπραγματεύεται μέχρι το τελευταίο λεπτό για να βρεθεί μια λύση. Και να σημειώσω επίσης ότι μια μεγάλη μερίδα του διεθνούς τύπου καταγράφει στο ενεργητικό της κυβέρνησης Τσίπρα ότι έχει επιτύχει η λύση στο ελληνικό πρόβλημα να δοθεί στο επίπεδο των πολιτικών ηγετών, στο επίπεδο της κορυφής, γιατί είναι ολοφάνερα κορυφαίο πολιτικό πρόβλημα ο μη ακροτηριασμός της Ευρωζώνης. Και όπως είπε προχθές ο κύριος Μοσκοβισή, Ευρωζώνη χωρίς την Ελλάδα δεν νοείται. Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Ευρωζώνη χωρίς την Ελλάδα και Ελλάδα χωρίς Ευρωζώνη, για όποιον καταλαβαίνει ελληνικά, είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Μπούστο. Ναι, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να το αναλύουμε ακόμα και τόσο πολύ, κύριε Παπαδημούλη, ανάμεσα σε όλα αυτά που ακούμε. Να το πούμε και έτσι. Η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Είμαστε εναντίον της μορομερούς λιτότητας, είμαστε εναντίον μια καταστροφικής πολιτικής που εφαρμόστηκε 5 χρόνια. Και άφησε τεράστιες πληγές στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Είμαστε εναντίον μιας πολιτικής κακής διακυβέρνησης της χώρας πολλών χρόνων που έφερε τα μνημόνια και τα ελλείμματα και τα χρέη. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας για να γίνει ένα αξιοσέβαστο κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Αυτό που δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε είναι να ξαναπληρώσουν το λογαριασμό τα φτωχά και τα μεσαία νοικοκυριά, την ώρα που οι πλούσιοι στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνοντας, κύριε Παπαδημούλη, έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο, ένα πολύ κρίσιμο για ακόμη μια φορά. Αυτή η λέξη πια έχει μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Έχουμε ένα όμως πάρα πολύ καυτό δεκαήμερο. Είναι η ημερομηνία ορόσημη, με συγχωρείτε, η 30 Ιουνίου. Εδώ επίσης κυκλοφορούν πολλά και ακούμε πολλά. Θέλω τη δική σας θέση για τη στάση της ελληνικής πλευράς, για τη στάση της Αθήνας πια επίσημα απέναντι στις ομαδικές δόσεις, στις ομαδοποιημένες δόσεις μάλλον, να το πω πιο σωστά, που οφείλει προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα τις πληρώσουμε ακόμα και χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι τότε συμφωνία. Κυρία Μπουσδούκου, τη Δευτέρα το βράδυ πρέπει να βγει λευκός καπνός, αυτό είναι το κοινό συμφέρον και της Ελλάδας και των δανειστών, και θα βγει λευκός καπνός. Και τα ερωτήματά σας θα απαντηθούν στη συνέχεια μετά από τη Σύνοδο Κορυφής με έναν ομαλό τρόπο. Σας θυμίζω πώς τελείωσε την πρόγνωση του καιρού η κυρία Σούζη. Είπε ότι από την Τρίτη και την Τετάρτη ανοίγει ο καιρός. Ας το ευχηθούμε όλοι αυτό, κύριε Παπαδημούλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και την απευθεία σύνδεση που είχαμε μαζί σας στις Βρυξέλλες. Πάμε εμείς αυτό το σημείο σε σύντομη